ο Πανάγαθος Θεός έθεσε εν διαπολίτου αυτού εξουσία, οδηγώντας τον κόσμο εις των απόλυτων προορισμών του, είναι αυτά τα οποία εξετάζομαι κατά δύναμη όσοι μας δώσει ο Πανάγαθος Θεός. Εξετάσαμε στο παρελθόν τα περί Αντιχρίστου και εφτάσαμε στο σημείο το οποίο ονομάζεται πόλεμος των πολέμων, δηλαδή ο μεγαλύτερος πόλεμος ο οποίος έχει γίνει ποτέ και χρησιμοποιήθη ως τέλος της ανθρωπότητας. Στο σημείο τούτο που είπα τέλος της ανθρωπότητας, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν δυνάμεθα εμείς να πούμε ότι είναι ακριβές σημείο. Δηλαδή, με τον πόλεμο ο οποίος οπωσδήποτε θα γίνει. Μήπως υπάρχει συνέχεια κόσμου, δηλαδή θα γίνει ο πόλεμος αυτός και μετά θα συνεχίσει ο κόσμος με πλήρη ειρήνη. Εδώ υπάρχουν συγχύσεις, αδερφοί μου, και εις τούτο το θέμα δεν μπορούμε εμείς με τα ακριβίες να αποφανθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, έτσι είναι, διότι αλλού μεν οι πατέρες και οι διάφοροι νεότεροι θεολόγοι, ερμηνευτές το Λόγο του Θεού, έχουν κάποια σύγχυση. Άλλοι μεν λέγουν ότι με τον πόλεμο του Αρμαγεδόνος τα πάντα θα τελειώσουν, θα γίνει πλήρης καταστροφή. Αλλού όμως σε άλλο σημείο όλες οι προφητείες καταλήγουν και λέγουν ότι ο πόλεμος του Αρμαγεδόνος θα φέρει τη μετάνοια του Ισραήλ. Δηλαδή, τούτο το σημείο είναι εκείνο το οποίο ο Απόστολος Παύλος συνηθίζει να λέγει ως σημεία της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και μεταξύ των άλλων σημείων είναι και τούτο, η μεταστροφή του Ισραηλιτικού λαού προς τον αληθινόν Μεσσίαν, δηλαδή των Χριστών, τον οποίον εστάθησε. Για να επιστρέψει όμως αυτός ο λαός εις τον Χριστόν και να πιστεύσει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, τον οποίον ανέμεναν τα έθνη και οι Εβραίοι και αυτόν εσταύρωσαν και έκαναν ακριβώς τούτο το μεγάλο έγκλημα της υπάρξεως του εβραϊκού λαού, πρέπει να γίνει ο πόλεμος αυτός. Και έτσι μένουμε και διαρωτώμεθα, χωρίς όμως να πούμε με τα ακριβίας ότι τούτο θα γίνει. Αφού γίνει ο πόλεμος ο μεγάλος αυτός του Αρμαγεδόνος και αφού οι Εβραίοι νικήσουν όλα τα έθνη τα οποία θα συναχτούν εις τον λεγόμενον Αρμαγεδόνα τόπον, με τα ταύτα θα γίνει πλήρης ειρήνη επί του κόσμου και θα επικρατήσει η μία πίστης εις ποιμήν, ή μήπως η ερμηνεία αυτή είναι ερμηνεία την οποία ο Πανάγαθος Θεός είπε μέσα εις το Ευαγγέλιο και εις τας προφητείες του, εννοών την Δευτέραν του Χριστού παρουσία και τον Παράδεισο. Ερώτημα το οποίο εγώ δεν δύναμαι να πω ούτε ναι ούτε ναι. Εμείς όμως, εξετάζοντας τας προφητείας όλας την μία μετά από την άλλη, συγκλίνουν εις το σημείο το εξής: ο πόλεμος θα γίνει. Όλοι οι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Εζεκίηλ, ο Δανιήλ, όλοι οι προφήτες συγκλίνουν εις τον πόλεμον τούτον του Αρμαγεδόνος και φθάνουν εις το σημείο να πούν ότι όλος αυτός ο καταστροφικός πόλεμος θα γίνει για να νικήσει το μικρό έθνος, τα μεγάλα έθνη,
που θα μαζευτούν εις αυτόν τον μόνο. Και τότε αυτό το μικρό έθνος, το εκλεκτό έθνος του Θεού που λέγεται εβραϊκό έθνος, αυτό θα μετανοήσει και θα επιστρέψει εις τον Θεό και θα τον παραδεχθεί ως Θεόν αληθινό. Θα συνεχίσουμε όμως για να δούμε όλα στις προφητείες και εις το τέλος θα πάρουμε από την αρχή να δούμε αυτό το έθνος, να δούμε και αυτά τα έθνη τα από βορρά και νότο, διότι υπάρχουν δύο έθνη. Ο βασιλεύς του βορρά λέγει και ο βασιλεύς του νότου. Ποια είναι αυτά τα έθνη, ποιοι είναι αυτοί οι βασιλείς. Διαβάζουμε τώρα το δεύτερο κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ, το οποίο αναφέρεται περί του Γόγ. Αυτός ο Γόγ ποιος είναι? Ο Γόγ υποτίθεται ότι είναι ο αρχηγός του κράτους του από βορρά. Δηλαδή, όπως αυτή τη στιγμή αναφέρομαι ένα όνομα ενός βασιλέως, ενός προέδρου, ενός κράτους, κατά τον ίδιο τρόπο η φράση σε αυτή «Γόγ» είναι όνομα, το οποίο αντιπροσωπεύει το έθνος το από βορρά. Αυτό το οποίο ο Θεός θα εμβάλει μέσα στο μυαλό του, λέγει, μέσα στη σκέψη του, «Σήκου τώρα», του λέγει, «ετοίμασε τα στρατεύματά σου να επιτεθείς σε αυτό το κράτος μου, ή σε αυτό το δικό μου το βασίλειο». Επιτίθεται και έπειτα ο Πανάκαθος Θεός στρέφει την οργή του εναντίον όλων αυτών των εθνών και μένει ως κυρίαρχο πλέον, ως νικητής πλέον αυτό το εβραϊκό έθνος. Και εσύ, προχωρούμε τώρα για να δούμε το 39ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Προαναγγελία φοβερού ολέθρου εναντίον του Γόγου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Παναγαθός Θεός, ενώ τον προετοίμασε για να επιτεθεί, αμέσως μετά στρέφεται η βουλή του εναντίον όλων αυτών των εθνών. «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, προφήτευσον επί Γόγ και υπόν, τάδε λέγει Κύριος, ιδού εγώ επί σε Γόγ, άρχονταρός, μοσόχ και θοβέ». Αυτά τα ονόματα θα τα ερευνήσουμε μετά, ένα-ένα, ποιοι είναι αυτοί. Οι τρεις οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο τούτο είναι άνθρωποι, έχουν πατέρα, ποιος τους εγέννησε, γιατί τους αναφέρει εδώ ο προφήτης και από πού κατάγονται, θα τους δούμε. «Σι ιε ανθρώπου προφήτευσε εναντίον του Γόγ και είπε αυτά, λέγει ο Κύριος, ιδού εγώ επέρχομαι εναντίον σου Γόγ, άρχοντος τον Ρος, Μοσόχ και Θοβέ. Θα σε περιμαζεύσω και θα σε συγκλίσω, θα σε οδηγήσω και θα σε πάρω από τα ακραία χώρα του βορρά και θα σε εισαγάγω στα όρη της περιοχής του Ισραήλ. Θα σε μαζέψω εγώ», λέγει, διότι όλα τα έθνη και όλος ο κόσμος είναι κάτω από την παντοδύναμον χάρη του Θεού. Εκείνος ο παντοδύναμος Θεός είναι ο διευθύνων τα σύμφαντα και τα έθνη και τα κράτη και τους λαούς και τις γλώσσες και τις φυλές της γης. «Θα καταστρέψω το τόξον που κρατείς με το αριστερό σου χέρι και τα βέλη τα οποία κρατήσεις στο δεξιό σου χέρι και θα σε συντρίψω επάνω στα όρη της χώρας του Ισραήλ. Εκεί θα πέσεις σύ και όλοι οι γύρω από σε πολεμιστές σου». Δηλαδή αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι από βορρά, ο βασιλεύς του βορρά είναι ο αρχηγός όλων των κρατών των λεγόμενων του Ανατολικού μπλοκ, δηλαδή των Ανατολικών κρατών. Ο Ρώσος είναι αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής όλων αυτών, όπως υπάρχει ο συνδυασμός της Δύσεως, υπάρχει και ο συνδυασμός της Ανατολής, αυτά τα σύμφωνα τα λεγόμενα, και αρχηγός εις τούτο είναι η Ρωσία και αρχηγός εις τούτους είναι η Αμερική. Τώρα πώς έχει μοιραστεί ο κόσμος, πώς έχει φτάσει στο σημείο τούτο, ο ένας να πολεμά εναντίον του άλλου, ο ένας να μάχεται εναντίον του άλλου, όλα είναι μέσα στο θεϊκό σχέδιο λόγω της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Λόγω του ότι απεμακρύθη ο άνθρωπος από τον Θεό και έφτασε στο σημείο της καταστροφής του πλέον. Αλλά μέσα εις όλη αυτήν την κατάσταση βλέπουμε να γύρεται και το καμίνι το οποίο θα ανάψει.
Και αυτό το καμίνι το οποίο θα ανάψει είναι αυτός ο λαός, ο λεγόμενος αραβικός λαός. Αυτοί οι Άραβες οι οποίοι συνεχώς αναμοχλεύουν, όπως υπάρχει ένα καμίνι το οποίο ανάβει και κάποιος πηγαίνει και ρίχνει μέσα φωτιά και όλο φουντώνει, σβήνει, φουντώνει, σβήνει, φουντώνει, σβήνει, ως ότου να ανάψει τελείως, δια να συγκριθούν όλοι αυτοί οι πόλεμοι τους οποίους από καταβολής κόσμου ο Παναγκαθός Θεός έχει προφητεύσει δια των εκλεκτών του προφητών. Και συνεχίζουμε. Επί τα όρη Ισραήλ και πεσί σύ και πάντες υπερισέ και τα έθνη τα μετά σου δοθήσονται εις πλήθη ορναίων παντί πετεινό και πάση της θηρίης του πεδίου δέδοκάσε καταβροθήνε. Όλα τα έθνη που θα είναι μαζί σου θα παραδοθούν εις πλήθη ορναίων. Θα μαζέψει όλους τους αετούς ο Πανάγαθος Θεός διανεύματος του δια να έρθουν να φάγουν σάρκας ανθρώπων. Και εις κάθε σαρκοβόρο πτηνό, εις όλα τα θηρία της υπαίθρου έχω παραδώσει σε και τους γύρω σου δια να καταφαγωθείτε από αυτά. Όλα αυτά τα παιδιά του κόσμου θα πέσουν σε αυτό το πεδίο της μάχης και θα μαζευτούν όλα τα όρνια της γης δια να φάγουν τα σάρκας των ανθρώπων και των βασιλέων, αναφέρει παρακάτω, και των μεγιστάνων, δηλαδή θα λάβουν μέρος στον πόλεμο τούτων και μεγάλα πρόσωπα. Επί προσώπου του πεδίου πεσί ότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος. Εγώ τα έχω, τα μιλώ εγώ, λέγει ο Θεός. Δεν μπορούν να παρέλθουν. Επάνω στην πεδιάδα του Ισραήλ θα πέσεις νεκρός. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κύριος. Και έτσι θα γίνει. Εγώ το λέγω και έτσι θα γίνει. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς δεν έχουμε αμφιβολία ότι θα παρέλθει το σημείο τούτο της προφητείας και δεν θα γίνει. Διότι όλες οι προφητείες οι οποίες υπόθεσαν περί του ερχομού του Κυρίου, περί της γεννήσεως του Χριστού μας, περί της σταυρώσεως του Χριστού μας, περί της ταφής και αναστάσεως του Χριστού μας, όλα αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί κατά γράμμα. Όταν ο προφήτης της Αγίας αναφέρει περί της σταυρώσεως του Κυρίου μας, της συλλήψεως του, της μαστιγώσεως του, της τυραννίας του, είναι σαν να είναι του εκεί. Και όμως είχε προφητεύσει πριν 800 ολόκληρα χρόνια. Και έβλεπε τον Χριστό μας επάνω στο σταυρό, σαν να εκάθεται από κάτω από τον Τίμιο Σταυρό και έγραφε κατά λεπτός και την όψη του προσώπου του Κυρίου μας και το αίμα του που έτρεχε και τη λόχη και τα πάντα. Σαν να ήταν μαζί με την Παναγία μας και να την εγνώριζε πριν 800 χρόνια και να έλεγε Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξε τα ιών και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει προφητεία η οποία δεν εκπληρώθηκε. Και στο σημείο τούτο ακριβώς δεν θα μείνει και τούτο το σημείο της προφητείας ανεκπλήρωτο. Θα πληρωθεί και το σημείο τούτο. Πότε? Άγνωστο. Τούτο το άγνωστο, το οποίο ακριβώς δεν έθεσε ποτέ ο Πανάγαθος Θεός εις προορισμένων χρόνων, εις συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αποστελώ πυρ επιγό και κατοικηθήσονται ενίσι απειρήνης και γνώσονται ότι εγώ είμαι Κύριος. Θα αποστείλω φωτιά εναντίον του Γκόκ. Στο σημείο τούτο, βέβαια, οι νεότεροι ερμηνευτές, οι θεολόγοι αναφέρονται περί του πυρηνικού πολέμου. Δηλαδή, θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα όπλα τα οποία σήμερα προσπαθούν να καταστρέψουν και δεν τα καταστρέφουν. Διότι ο ένας φοβάται τον άλλο, μήπως δεν λέει αλήθεια. Γι' αυτό δεν τα καταστρέφουν. Σου λέει, θα τα καταστρέψω εγώ. Αν δεν τα καταστρέψει αυτός, με έχει φάει. Ο άλλος λέγει το ίδιο, να τα καταστρέψω εγώ, δεν τα καταστρέψει εκείνον, με έχει φάει. Και διατηρούν τώρα, επειδή παίζουν και οι δύο, είναι όπως τους χιμπαντζίδες πάνω στο ίδιο σκηνή, τους πιθήκους. Δεν χορεύουν και οι δύο πάνω στο ίδιο σκηνή, δι' αυτό κάποιος θα πέσει. Κάποιος θα πέσει, ποιος θα πέσει άραγε, ποιο ψεύτης θα πέσει. Τώρα είναι και οι δύο ψεύτες, διότι φοβούνται ο ένας τον άλλο. Και εμείς είμαστε τα θύματα. Να προσέξουμε να δείτε πώς κάθονται αυτοί μέσα στα γραφεία τους και πώς έχουν τους χάρτες επάνω στην γη και πώς βλέπουν όλον αυτό τον πληθυσμό της γης όπως τα κουνούπια, όπως τα μυρμήγκια, έτσι μας βλέπουν. Κάθονται εκείνοι και νομίζουμε εμείς ότι είμαστε ασφαλισμένοι και τρέχουμε και γλεντούμε και μεθοκοπούμε και αν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και τρελαθεί ένας από αυτούς τους δυο, έχουμε τελειώσει εμείς σε δευτερόλεπτα. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο άνθρωπος, γι' αυτό κοιμόμαστε και νομίζουμε ότι θα ξυπνήσουμε. Δεν γνωρίζουμε αν θα ξυπνήσουμε. Άσε που την καταστροφή την πλήρη
την πλήρη καταστροφή, δηλαδή τον κίνδυνο της πλήρους καταστροφής, έχουμε και τον ατομικό θάνατο, ο οποίος ακριβώς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Γι' αυτό ο Κύριος μας όλο μας προειδοποιεί και λέγει «γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, γίνεστε πάντοτε έτοιμοι». Αυτά μας τα λέγει ο Θεός μας. Και στο σημείο ακριβώς αυτό εμείς συνεχίζουμε για να δούμε περισσότερα. Και το όνομα μου το Άγιο λέγει αυτό, αυτό το σημείο. Το όνομα μου το Άγιον γνωστήσεται εν μέσω λαού μου Ισραήλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουν οι Εβραίοι το όνομα του Θεού. Είναι άγνωστο για αυτούς. Κατατάγονται μεταξύ των ειδωλολατρών. Πας, ακούτε τι λέγει η δογματική. Πας μη πιστεύων εις Χριστόν, Υιόν του Θεού και τούτων εσταυρωμένων ειδωλολάτρησες. Είναι κανόνας της δογματικής της Εκκλησίας. Άρα τούτοι οι οποίοι εσταύρωσαν τον Χριστό και λέγουν ότι εμείς περιμένουμε τον Χριστό, τον Αντίχριστο για αυτούς είναι, αυτοί είναι ειδωλολάτρες. Εδώ όμως η προφητεία λέγει ότι εγώ λέγει αφού συντρίψω όλους αυτούς, τότε θα με γνωρίσουν ότι είμαι ο Θεός τους. Πώς θα με γνωρίσουν? Διότι αυτοί οι λίγοι θα νικήσουν τους πολλούς. Είναι δυνατόν τώρα μια χούφτα Εβραίων οι οποίοι απαριθμούν παρακαλώ 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια και τα βάλανε με 100 εκατομμύρια Αράβων. Τα 2 εκατομμύρια τα βάλανε με 100 εκατομμύρια. Όταν ήρθε ο Νάσερ από εκεί για να πιάσει την έρημο του Σινά, αυτοί έπιασαν το Σουέζ. Τόσο τους κόβει το μυαλό τους εκείνη. Δηλαδή όσο του να πάρει μια στροφή ο Αράβης, αυτού παίρνει 100. Δεν τον νικάπατε? Είναι δυνατόν να τον νικήσει? Δεν τον νικάει. Ήρθε εκείνο να πιάσει την άμμο και πήγε και φτιάχνει αυτό στο ΣΕΣ. Και σου λέει: έλα το, πάρε εσύ την άμμο, παίρνω και εγώ το κλειδί. Αυτό ο Εβραίο είναι ποτέ να νικηθεί από τον Αράπη? Είναι αδύνατο. Εν τούτη όμω αυτή τη στιγμή αγωνίζονται για να νικήσουν του Εβραίου. Και ο πόλεμο ο οποίο θα γίνει είναι για να νικήσουν του Εβραίου. Δεν νικάται ο Εβραίο. Ο Εβραίο έχει τον Θεό μαζί του. Θα μου πείτε, μετά από τόσα κακά έχει το Θεό μαζί? Τον έχει. Να, τι λέγει εδώ? Τι λέγει η Γραφή? Τι λέγει το Ευαγγέλιο? Δεν το λέγουμε εμείς. Παρόλο ότι εσταύρωσαν τον Χριστό, θα τα δούμε και αργότερα στα κηρύγματα, θα δούμε την βάση αυτού του λαού. Αυτός ο λαός ο οποίος έκανε τόσα και τόσα είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το Ευαγγέλιο λέγει ότι εμείς οι Έλληνες, είμεθα αγριελαία. Αυτοί ήσαν ελαία, ήμεροι. Όταν ήρθε ο Χριστός λέγει, αυτή η ελαία η ήμεροι, δηλαδή οι Εβραίοι, μετεβλήθη σε αγριελαία. Δηλαδή δεν τον πίστεψε. Και εμείς που είμεθα αγριελαία λέγει, έγιναμε ελαία. Επιστέψαμε στον Χριστό. Αλλά αυτή η αγριελαία λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει ελαία. Δεν μπορεί να μην γίνει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μιλά ο Θεός. Μιλά το Πνεύμα το Άγιο. Και το όνομά μου το Άγιο γνωστήσεται εν μέσω λαού μου Ισραήλ. Το Άγιο όνομά μου θα γίνει γνωστόν στον Ισραηλιτικό λαό και δεν θα βεβηλωθεί ποτέ πλέον το Άγιο όνομά μου. Δεν θα βεβηλωθεί ποτέ πλέον. Άγιες εδώ σε αυτές τις φράσεις. Τι θέλει να πει ο προφήτης? Άγνωστα, μυστηριώδη πράγματα. Θα υπάρξει ζωή μετά τον πόλεμο? Αυτά, τούτα τα λόγια που λέγει εδώ τι είναι? Και θα μάθουν τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραηλιτικού λαού. Ιδού έχει φτάσει πλέον ο καιρός της πραγματοποιήσεως των προφητιών αυτών και θα μάθεις ότι έτσι θα γίνει, λέγει ο Κύριος, Κύριος. Και εξελεύσονται οι κατοικούντες τας πόλης Ισραήλ και καύσουσιν εν της όπλης πέλτες και κοντής και τόξης και τοξεύμαση και ράβδης χειρών και λόχες και καύσουσιν εν αυτής πυρ 7 έτη. Θα μαζευτούν, το ερμηνεύω λιγάκι, βέβαια θα το ξανά ερμηνεύσουμε το σεωχωρίον τούτον. Λέγει από εκείνα τα όπλα τα οποία θα μαζευτούν, θα πέσει ο κόσμος νεκρός, μετά θα έρθουν αυτοί να τα κατακαίουν, λέγει, και θα περάσουν 7 ολόκληρα έτη και θα καίουν τα όπλα και δεν θα τα κατακαύσουν.
τόσο μεγάλος φρικτός πόλεμος θα γίνει. Και ουμή λάβωση ξύλα εκ του πεδίου, ουδε μη κόψω συν εκ των δρυμών. Αλλή τα όπλα κατακάψου σιπηρή. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος θα συντηρείται με αυτά τα όπλα. Θα παίρνει τα όπλα να τα κατακαίει για να κάνει την χρία του εις το σπίτι του και τον οικοκυριό του. Και προνομεύσουσι τους προνομεύσαντες αυτούς και σκυλεύσουσι τους σκυλεύσαντες αυτούς, λέγει Κύριος. Τότε θα εξορμήσουν οι κάτοικοι των πόλεων του Ισραηλιτικού λαού και θα καύσουν τα όπλα των εχθρόντων, τα σασπίδας, τα τόξα, τα βέλη, τα ρόπαλα των χειρών και τα ζλόχας, θα τα καίουν επί 7 ολόκληρα έτη. Και δεν θα πάρουν κατά το διάστημα αυτό σκάψιμον ύλην ξύλα από την πεδιάδα, αλλά θα χρησιμοποιούν ως σκάψιμον ύλην τα όπλα των εχθρών. Και θα λαιλατήσουν οι Ιουδαίοι εκείνους από τους οποίους είχαν λαιλατηθεί. Δηλαδή πρώτα όρμησαν αυτά τα έθνη για να εξαφανίσουν αυτόν τον λαό. Δηλαδή σκοπός των είναι ο εξαφανισμός των Εβραίων. Βλέπετε, όταν ο Νάσερ είχε χρησιμοποιήσει εκείνες τις ατομικές βόμβες και τα λοιπά, που τα σε πήγε μέσα στο Σινάδι για να τις χρησιμοποιήσει, ο σκοπός του ήταν να εξαλείψει αυτό το έθνος. Ερχόμεθα τώρα στον Χίτλερ. Τι έκανε ο Χίτλερ? Σκοπός του ήταν να εξαλείψει αυτό το έθνος. Δεν μπορεί. Κανείς δεν θα μπορέσει. Και εις τούτο ακριβώς λέγει, ήρθαν αυτοί για να μας λαιλατήσουν εμάς και τώρα λαιλατούμε εμείς εκείνους. Και συνεχίζει. Θα πάρουν λάφυρα από εκείνους οι οποίοι τους είχαν λαφυραγωγήσει, λέγει ο Κύριος, και έστεν τη ημέρα εκείνη δώσω το γο τόπον ονομαστών μνημείων εν Ισραήλ, το πολυάνδριον των επελθόντων προς τη θαλάσση, και περιοικοδομήσουσι το περιστόμιον της φάραγγος. Ο Θεός, λέγει στο σημείο τούτο, θα δώσει ένα σημείο για να ταφούν οι νεκροί, και το σημείο τούτο θα ονομαστεί Περιάνδριον, νεκροταφείον Περιάνδριον. Δηλαδή είναι μία απέραντο σκυλάδα, και επειδή δεν θα είναι τόσο πολλοί οι νεκροί, θα κλείσουν το στόμιον αυτό της σκυλάδος και θα θάψουν μέσα όλους εκείνους τους νεκρούς και θα τους σκεπάσουν, και το μέρος τούτο θα ονομαστεί Περιάνδριον νεκροταφείων. Τούτα τα λόγια που λέγουμε, εάν πραγματοποιηθούν κάποτε, θα πούμε, μα δεν τα λέγαμε. Βέβαια, ευχόμεθα να μην είναι επί των ημερών μας, αλλά και αν είναι για τα παιδιά μας, είναι καλό. Εκεί θα πάρουν τη θλίψη εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δεν γνωρίζουν. Ο Θεός το γνωρίζει. Εάν είμεθα εμείς, πρέπει να είμεθα έτοιμοι. Αν είναι τα παιδιά μας, πρέπει να είναι έτοιμα. Αν είναι τα εγγόνια μας, πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά οι κινήσεις οι οποίες γίνονται καθημερινώς, δεν γνωρίζουμε μήπως είμεθα εμείς. Γίνονται καθημερινώς ζυμώσεις, καθημερινώς ταράσσονται τα ύδατα. Μήπως θα εγερθεί θύελλα επί των ημερών μας. Και συνεχίζουμε. Και κατορίξους είναι εκεί τον γκόφ και παν το πλήθος αυτού, και κληθήσετε το γε το πολυάνδριον τον γκόφ. Και θα ονομαστεί η φάραξ αυτή γε πολυάνδριον νεκροταφείων του γκόφ. Και κατορίξους είναι αυτούς οίκος Ισραήλ, να καθαριστεί η γη εν επταμήνου. Και κατορίξους είναι αυτούς πάσο λαός της γης, και έστε αυτής ονομαστών η ημέρα, ενή ημέρα εδοξάστη, λέγει Κύριος. Οι Ισραηλίτες θα σκάψουν και θα τους θάψουν και θα απαιτηθούν 7 μήνες να σκάβουν και να θάπτουν. Επί 7 ολοκλήρους μήνες. Δια να καθαριστεί η χώρα από τους νεκρούς. Όλοι οι κάτοικοι της χώρας Ισραήλ θα εργαστούν δια να θάψουν όλους εκείνους τους εχθρούς. Αυτή δε ημέρα κατά την οποία εδοξάστη ο Κύριος θα είναι ονομαστή, λέγει ο Κύριος. Θα περπατούν, λέγει, σε άλλο σημείο, και όπου ευρίσκουν κόκαλο, ανθρώπινο κόκαλο, θα στείλουν εκεί ένα σημείο για να περάσουν οι άλλοι να σκάψουν, για να το θάψουν. Και θα γίνεται καθαρισμός, λέγει, επί 7 ολοκλήρους μήνες, για να ταφούν αυτοί οι νεκροί.
και άνδρας διαπαντός διαστελούσιν επιπορευωμένους την γην, θάψε τους καταλελειμμένους επί προσώπου της γης, καθαρίσε αυτήν μετά την επτάμενον και εξητήσουσι. Και πάσο διαπορευόμενος την γην και ειδόνος τούν, τούτο που σας είπα προηγουμένως, ανθρώπου, οικοδομήσει παρά αυτό σημείο, έως ότου θάψωσιν αυτό οι θάπτοντες εις το γέτο Πολυάνδριον του γόμου. Και εγάρ το όνομα της πόλεως Πολυάνδριον και καθαριστήσετε η γη. Θα εκλέξουν δε άνδρας δια να διατρέχουν αδιακόπως την χώρα του Ισραήλ και να θάπτουν εκείνους που έχουν απομείνει άταφοι στην γη και να καθαριστεί έτσι η χώρα. Επί 7 μήνες θα αναζητούν και θα θάπτουν τους νεκρούς αυτούς. Και κάθε διαβάτης εις την χώρα αυτήν, όταν βλέπει ένα κόκαλο ανθρώπου, θα στήσει κοντά εις αυτό ένα σημείο, έως ότου έρθουν οι αναλαβώντες το έργο της ταφής των νεκρών και το θάψουν εις το νεκροταφείον Γόγο. Εις ανάμνησιν δε της συντριβής του Γόγ και της δυνάμεως του θα πάρει η πόλη σε εκείνη το όνομα Πολυάνδριον Νεκροταφείον. Πολυάνδριον νεκροταφείων, και έτσι θα καθαριστεί η χώρα από τους νεκρούς της στρατιάς του Γόγου. Άραγες θα λάβουν μέρος και αυτοί οι λεγόμενοι οι Κινέζοι. Θα το δούμε αλλού και αυτό. Αλλού θα το δούμε και αυτό. Διότι πρέπει να συγκλίνουν όλοι, λέγει, οι μη πιστεύοντες εις τον Θεόν. Ο πόλεμος τώρα ο οποίος θα γίνει με ποιον θα είναι? Διότι υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός πρέπει να έχει δυο αντιτιθεμένες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι των εθνών, η άλλη δύναμη τίνος είναι του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή θα πολεμήσει ο Αντίχριστος με τον Θεό. Θα μαζέψει ο Αντίχριστος τα έθνη του και ο Θεός τα δυνάμεις του. Αυτός είναι ο μεγάλος πόλεμος του Αρμαγεδόνος. Και εσύ οι ανθρώποι λοιπόν, τάδε λέγει Κυρίος, υπέης κάθε σαρκοβόρων πτηνών και προς όλα τα θηρία της υπαίθρου, συγκεντρωθείτε και ελάτε. Συγκεντρωθείτε από όλες τις γύρω περιοχές στην θυσία μου την οποία σας παραθέτω. Δηλαδή παρουσιάζεται ο Θεός ως να κάνει θυσία όλους τους εχθρούς του δια να φάγουν τα σαρκοβόρα όρνεα και τα θηρία. Και λέγει τώρα εις τον προφήτην Εζεκή, εσύ λέγει να πεις τώρα εις όλα τα θηρία να μαζευτούν για να φάγουν από την θυσία που τους παρέθεσα εγώ. Δηλαδή τούτο που έχει γίνει είναι με το δικό μου θέλημα. Θυσία, λέγει, μεγάλη είναι πάνω εις το όρος Ισραήλ. Φάγετε κρέατα φωνευθέν των στρατιωτών, πίετε το αίμα των. Φάγετε σάρκας γιγάντων, πίετε αίμα αρχόντων της γης. Αυτοί είναι ωσαν γκριοί και μόσχοι και τράγοι, όλοι ωσαν παχείς μόσχοι γεμάτοι λίπος. Φάγετε λίπος εως ότου κορεστείτε, πίετε αίμαν εως ότου μεθύσετε από την θυσία μου, την οποία εγώ παραθέτω εις σας. Θα χορτάσετε από τα σάρκας των υπαίων και των ύπων, από τα σάρκας των γιγάντων και όλων των πολεμιστών, λέγει ο Κύριος. Και θα παραδώσω την ένδοξον νίκη μου εις σας, και θα ειδούν όλα τα έθνη την δικαίαν κρίση την οποία εγώ έκαμα και την τιμωρών χείρα μου την οποία επέφερα εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και έτσι τελειώνει το 39ο κεφάλαιο του Εζεκίλ και το 38ο, το οποίο σας παρακαλώ και με την ησυχία σας να διαβάσετε στο σπίτι σας, να το μελετήσετε. Και εμείς ο Σάκης θα κάνουμε την ερμηνεία πλέον στίχου με στίχο, θα έβρουμε όλα τα πτυχά τα οποία δεν δυνάμεθα αυτή τη στιγμή να τα ερμηνεύσουμε. Και φεύγουμε από τον Εζεκίηλ για να πάμε σε έναν άλλο προφήτη να δούμε αυτός τι μας λέει. Είναι ο προφήτης Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ είναι εκ των μικρών προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν και εν καιρό πέρατη συγκερατιστήσονται, είμαι εις τον 11ο κεφάλαιο, όσοι θέλετε να το σημειώσετε, εις τον 40 στίχο μέχρι τον 45 στίχο. Διέλευση των Ρώσων
διαμέσου του Αιγαίου, κατεβαίνει εις την Αίγυπτο, παίρνει τη Λιβύη και την Αιθιοπία και από εκεί επιτίθενται εναντίον του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται ένας άλλος χάρτης, ο οποίος μόλις συγκληθούν αυτά θα επιτεθεί ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου, ο οποίος ξεκινά από τη Ρώμη για να επιτεθεί και εκείνος στην μάχη. Και είναι αυτό το οποίο σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα, στην προηγούμενη ομιλία μας, ότι ο Αντίχριστος έχει ψευδοπροφήτη, ο δε ψευδοπροφήτης θα είναι από τη Ρώμη. Όταν όμως έρθει το πέρας των καθορισμένων καιρών, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα συγκρουστεί με τον βασιλέα του Νότου της Αιγύπτου. Ο βασιλέας του Βορρά θα επέλθει εναντίον του βασιλέως του Νότου, του Φαραώ της Αιγύπτου, με άρματα και υπείς και με πολύ ναυτικό. Θα εισέλθει στην χώρα του Φαραώ, στην Αίγυπτο, θα συντρίψει αυτήν και θα περάσει διαμέσου αυτής. Θα εισέλθει στην χώρα Σαβή, η χώρα του Σαβή, την οποία αναφέρουν οι προφητείες Πλιστάκης, ο Σάκης ακούμε προφητείες, τούτη η λέξη αναφέρεται. Είναι η Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη ονομάζεται χώρα Σαβή. Θα πέσουν εν στόμα τη μαχαίρας πολλοί. Εκείνη η χώρα η οποία θα διασωθούν από τα χέρια του θα είναι η Ιδουμαία, η χώρα Μωάβ και η σπουδαιότερα περιοχή της χώρας των Αμμονιτών. Θα απλώσει την κυριαρχία του και εις άλλες περιοχές. Η χώρα της Αιγύπτου δεν θα γλιτώσει από αυτόν τον βασιλέα του Βορρά. Θα γίνει κύριος κρυμμένων θησαυρών χρυσού και αργύρου και παντός άλλου πολυτίμου αντικειμένου της Αιγύπτου, των Λιβύων και Αιθιοπίων, θησαυρών που είχαν αποκριβεί εις φρούρια. Αναφέρονται ότι μεταξύ των πυραμίδων υπάρχει μία πυραμίδα η οποία είναι χτισμένη με χρυσάφιν αντιπυλού. Ποια όμως είναι αυτή η πυραμίδα δεν γνωρίζουν, γι' αυτό δεν μπορούν να τα σχαλάσουν. Να τα κατακριμνήσουν, να έβρουν όλο αυτό το τεράστιο ποσό χρυσού. Δυσμενής όμως επίγουσε πληροφορία από τα ανατολικά και βορείους περιοχάς θα τον ταράξουν. Θα επέλθει εναντίον αυτών με θυμών πολύ για να εξαφανίζει τους εχθρούς αυτούς, να τους παραδώσει εις το ανάθεμα και τον όλεθρον. Θα στήσει το ανάφτωρον του αναμέσων των δύο θαλασσών της Μεσογείου και της νεκράς θαλάσσης εις το ένδοξον Άγιον Όρος. Τότε όμως θα φτάσει το τέλος του και δεν θα ευρεθεί κανείς να τον γλιτώσει. Ο τόπος αυτός όπου θα στήσει το φρούριό του είναι ο τόπος του ναού του Σολομώντος, μεταξύ δύο θαλασσών, της νεκράς και της Μεσογείου θαλάσσης. Μεταβαίνουμε τώρα εις το 12ο κεφάλαιο του Δανιήλ, ένας άλλος μικρός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Εις το 12ο κεφάλαιο του Δανιήλ, εις τους στίχους 1-13, ο Δανιήλ ζητεί τα χρονολογίας των μελλόντων να συμβούν, εοποίε και του δίδονται με συμβολισμούς. Αυτοί οι συμβολισμοί δεν μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε. Δεν ερμηνεύονται. Και εν το καιρό εκείνο αναστήσεται Μιχαήλ ο Άρχον Ωμέγας, λέγει, ο εστικός επί τους ιούς του λαού σου. Κατά τον καιρόν εκείνον θα εγερθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος στέκεται προστάτης των ιών του Ιουδαϊκού λαού σου. Θα είναι τότε περίοδος θλίψεως μεγάλης. Εδώ ακούμε να ομιλεί ο Άγιος Υπόλυτος, ο Επίσκοπος Ρώμης. Αυτά τα οποία είχαμε πει προηγουμένως. Εδώ μας ακούμε και τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος αναφέρεται στην Αποκάλυψή του περί αρχαγγέλων και αγγέλων οι οποίοι θα δώσουν τα σάλπιγγας. Εδώ ακούμε ακριβώς και τον Δανιήλ, ο οποίος μας αναφέρει ότι η περίοδος αυτή της θλίψεως, ομοία της οποίας δεν έγινε από τις εποχές που υπήρξαν άνθρωποι και έθνη επί της γης έως την εποχή εκείνη. Κατά την περίοδο όμως της μεγάλης αυτής θλίψεως θα σωθούν από τον λαό σου αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Ομιλεί τώρα ο Δανιήλ
σαν πως να εκάθετο με τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγον και έβλεπαν την Αποκάλυψη του Χριστού. Βλέπετε τι ωραία συμπτώσεις έχει η Αγία Γραφή και ποια αλήθεια έχει. Πότε έζησε ο Δανίλ, πότε έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, χρόνια, αιώνες. Και όμως βλέπουμε αυτοί οι δύο να έχουν την ίδια γνώμη ακριβώς. Διότι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο δίδει και στον έναν και στον άλλον τας Αποκαλύψεις. Πολλοί από εκείνους που έχουν κοιμηθεί και βρίσκονται στον τάφο θα αναστηθούν. Άλλοι μένει στην ζωή την αιώνιον, άλλοι δε στην κατεσχήνη την αιώνιον. Όσοι εμελέτησαν, εννόησαν και ετήρησαν τον νόμο του Κυρίου θα λάμψουν με τέτοια λαμπρότητα ως αν την λαμπρότητα του ουρανού και πολλοί από τους δικαίους θα λάμψουν όπως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων και πολλοί των καθευδόντων εν της γης χώματι, εν γης χώματι εξεγερθίσονται ούτι. Η ζωή είναι αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσχήν είναι αιώνιον και οι συνιέντες εκλάμψους είναι όσοι λαμπρότης του στερεώματος και από των δικαίων των πολλών ως οι αστέρεσες του αιώνας και έτη και εσύ Δανιήλ έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας έως διδαχθώσει πολύ και πληθυνθεί οι γνώσεις. Εδώ έχει μια ωραιοτάτη φράση την οποία βρίσκομαι σήμερα στα σημέρα μας. Έως ότου λέγει να έρθει το τέλος της συντελείας που θα πληθυνθεί η γνώση. Σήμερα πόση γνώση έχει πληθυνθεί. Απέραντη αδερφοί μου, απέραντη. Μονάχα όταν κοιτάξεις έναν αεροπλάνο το οποίο σηκώνεται ίσα με πέντε πολυκατοικίες και πετάει στον αέρα τότε θα καταλάβεις τι είναι γνώση. Και όταν πατήσει ένα κουμπί από την άκρη του κόσμου και βλέπει όλος ο κόσμος καθαρά το ένα σπίτι με το άλλο κοντά κοντά, τότε θα καταλάβουμε τι είναι γνώσεις, πώς έχει πληθυνθεί η γνώση και πώς τα λόγια τούτα του Δανιήλ είναι επί των ημερών μας. Είναι επί των ημερών μας. Και εσύ Δανιήλ κλείσε αυτούς τους λόγους, φράγισε το βιβλίο μέχρι του τέλους του καθορισμένου καιρού. Τότε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα διδαχθεί και θα αυξηθεί έτσι η γνώση του Θείου Θελήματος. Και είδον εγώ ο Δανιήλ και ειδού δύο έτεροι ειστήκησαν εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού και εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού και είπε το Ανδρή το ενδεδειμένο του Ταβαδίν ως είναι πάνω του ύδατος του ποταμού έως πότε το πέρας ον ήρικας των θαυμασίων. Εγώ Δανιήλ είδον και ειδού δύο άλλοι άνδρες είχαν σταθεί όρθιοι ο ένας στην μία όχθην του ποταμού ο δε άλλος στην άλλη όχθην. Ένας από αυτούς είπε στον άνδρα ο οποίος εφορούσε ένδυμα λινών και ήτο επάνω από το νερό του ποταμού είναι ο ποταμός Εφράτης ο οποίος ετοιμάζεται για να γίνει οδός λέγει του κίτρινου εχθρού του κίτρινου δράκοντος δηλαδή των Κινέζων. Αυτός ο ποταμός θα γίνει οδός μεγάλη για να κατέλθουν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία απαριθμίσαμε και τα οποία απαριθμεί και στην Αποκάλυψη και τα οποία είναι 200 εκατομμύρια στρατού. Πότε θα έρθει το τέρμα των θαυμασίων αυτών πραγμάτων τα οποία είπες, πότε θα έρθει, τώρα να δούμε τι θέλει να πει εδώ ο Δανιήλ. Και ήκουσα του ανδρός του ενδεδειμένου τα βαδίν ο είναι πάνω του ύδατος του ποταμού και ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις των ουρανών και όμως εν το ζώντι εις τους αιώνας ότι εις καιρών καιρών και ήμιση καιρού εν το συντελεστήνε διασκορπισμών γνώσονται πάντα ταύτα. Ήκουσα τον άνδρα τον ενδεδειμένον το πολύτιμο λινούν ένδυμα ο οποίος ήτο επάνω από το ύδωρ του ποταμού. Αυτός αφού ύψωσε την δεξιάν του και την αριστεράν του χείρα εις τον ουρανόν και ορκίστη εις τον αιωνίο ζώντα Κύριον είπε κατά το έτος των ετών και κατά το ήμιση ακόμη του έτους εις τριάμιση δηλαδή χρόνια όταν θα ολοκληρωθεί και θα λάβει τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού τότε θα μάθουν και θα εννοήσουν την αλήθεια όλων αυτών των προφητιών. Όταν θα λάβει τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού. Τι είναι τούτο.
όταν λέγει θα λάβει τέρμα και δεν θα είναι διασκορπισμένοι οι Εβραίοι, αλλά θα κάνουν έθνος δικών των, τότε θα καταλάβουν και τι λέγουμε. Δηλαδή, αδερφοί μου, δεν πρέπει εμείς να καθίσουμε ήσυχοι και να πούμε τα πράγματα αργούν. Ήδη ευρισκόμεθα μέσα εις την πραγματοποίηση της συντελείας του κόσμου. Διότι από το 1948 έχει πάυσει πλέον ο λαός του Θεού να είναι διασκορπισμένος εις τα έθνη. Έκανε δικό του κράτος. Είναι δικό του βασιλονός. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν διασκορπισμένοι απανταχού της γης. Και τώρα λέγει ο Δανιήλ, τούτα τα λόγια που σας λέγω θα τα καταλάβουν, λέγει, μόνο όταν λάβει τέλος ο διασκορπισμός του λαού του Θεού. Δηλαδή όταν θα ιδρύσει το κράτος. Και το ίδρυσε, το γνωρίζω. Και εγώ ήκουσα, λέγει, και ουσινήκα και είπα, το άκουσα αλλά δεν τα κατάλαβα. Εγώ ήκουσα αυτά αλλά δεν τα εννοήσα και ρώτησα, Κύριε, πότε θα έρθει το τέλος αυτών των πραγμάτων? Και μου απήντησε, έλα Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι ως ότου έρθει το τέλος του καθορισμένου καιρού. Οι δίκαιοι θα αναδειχτούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαριστούν ως διαπυρός, θα αγνιστούν πολλοί. Οι παράνομοι όμως θα εγκρατούν εις περισσότερας και μεγαλύτερας ανομίας. Θα εκτραπούν εις περισσότερας και μεγαλύτερας ανομίας. Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτε από όσα έχουν προφητευθεί. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή, τούτο είναι η πραγματικότητα μπροστά μας. Όλοι οι οποίοι ακούν, να σας φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ξέρετε ότι όσοι έρχεστε στα κηρύγματα στον Άγιο Γεώργιο, μεγάλο το όνομά του και χάριστο, και η Παναγία μας που συνεκέντρωσε τα παιδιά της και ακούν τον Λόγο του Θεού, λέγουν πηγαίνετε σε αυτόν τον παπάνη και να σας κάνει και σας καλογύρους. Λέγει, οι ασεβείς δεν θα καταλαβαίνουν, λέγει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν πίστη στον Θεό θα σας χοροϊδεύουν, λέγει. Και τούτα λέγει στον Δανιήλ, ο Θεός. Διότι εμείς ερχόμεθα και ακούμε αυτές τις αλήθειες και ο κόσμος μας κοροϊδεύει ότι εδώ δεν λέγουμε αλήθειες. Αλλά όμως αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού μας. Είναι οι προφητείες, είναι το Ευαγγέλιο. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν καλώς τα πάντα. Μπορεί δηλαδή ένας αυτή τη στιγμή να του πεις όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα, όταν θα λάβει τέλος ο διασκορπισμός των τέκλων του Θεού. Να σου πει τι είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει υπόψη του. Γι' αυτό ξεχωρίζει εδώ. Ο Θεός αναφέρει στον Δανιήλ και λέγει, μόνον οι ευσεβείς, λέγει, θα τα βλέπουν και θα τα γνωρίζουν. Οι άλλοι θα τα βλέπουν και δεν θα τα γνωρίζουν, εφόσον δεν τρέχουν να τα μάθουν. Δεν προσπαθούν να τα μάθουν, να τα ακούσουν. Δεν θέλουν. Δεν καταδέχονται. Σου λέγει, με αυτά θα ασχολούμε που ασχολούνται οι παπάδες. Αυτά τα κάνουν, λέγει, για να μαζεύουν τον κόσμο, να του παίρνουν τα χρήματά του. Έτσι αναφέρουν. Μεταξύ των άλλων. Αλλά όμως εμείς δεν έχουμε τίποτε από αυτά, ή μη μόνο να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό να φωτίσει όλο τον κόσμο. Από καιρού παραλλάξεως του εντελεχισμού και του δοθήν ευδέλυγμα ερημόσιος ημέρα 1290, δηλαδή από την ημέρα κατά την οποία θα αρχίσουν οι θλίψεις οι μεγάλες, έως ότου να τελειώσουν είναι 3,5 χρόνια. Τα ανέφερε προηγουμένως, τα αναφέρει και τώρα, 1290 ημέρες. 3,5 ακριβώς χρόνια. Ευτυχής θα είναι εκείνος ο οποίος θα υπομείνει και θα φτάσει στο τέλος των 1335 ημερών. Συ δε Δανιήλ πήγαινε και αναπαύσου. Υπολείπονται ακόμη ημέρα και έτη συμπλήρωση του χρόνου της συντελείας. Τότε θα αναστηθείς κι εσύ εις την έντοξον κληρονομία σου κατά τη συντέλεια των καιρών. Και προχωρούμε τώρα εις έναν άλλο προφήτη, τον προφήτη Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας αναφέρεται εις τα κεφάλια 12, 1 έως 19, 14, 1 έως 21.
Να τον ακούσουμε και τον προφήτη Ζαχαρία, να δούμε τι μας λέγει αυτός ο προφήτης. Λήμμα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ. Απόφασης ληφθήσα από τον Κύριον περί τιμωρίας του Ισραηλιτικού λαού. Δηλαδή, όπως λέω, οι νεότεροι θεολόγοι και ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, ότι ο Ισραήλ θα πληρώσει ακόμη μίαν φορά δια την σταύρωση του Κυρίου, την οποία έκανε επάνω εις τον σταυρό και έχισε το αίμα εκείνου επ' αυτούς και επί τα τέκνα αυτών, θα πληρώσουν ακόμη μίαν φορά. Αυτή η φορά θα είναι εις τον πόλεμον τούτον, ο οποίος θα γίνει του Αρμαγεδόνος. Αυτός ο λαός, λέγει, ο οποίος απλώνει τον ουρανόν και θεμελιώνει την εκείνη και δημιουργεί πνεύμα ανθρώπου εντός του σώματος αυτού. Ο Κύριος λέγει, ιδού θα κάμω την Ιερουσαλήμ ως σαλευωμένην εξώπορταν της αυλής σπιθιού. Διόλους τους γύρω από αυτήν λαούς, την Ιουδαίαν θα κατακλείσουν εχθροί και πολιορκία θα στηθεί εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη θύσω με την Ιερουσαλήμ λίθον, καταπατούμενον, πάση της έθνηση. Κατά την κρίσιμον εκείνη ημέρα θα κάνω την Ιερουσαλήμ λίθον που θα καταπατείται από όλα τα έθνη. Καθένας που θα την καταπατεί θα την εμπέζει και θα την εξευτελίζει. Θα συγκεντρωθούν εναντίον αυτής και θα καταπατούν αυτήν όλα τα έθνη της γης. Κατά την ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος Παντοκράτορ, θα χτυπήσω και θα περιαγάγω εις κατάπληξη όλο το εχθρικό υπηκό. Θα φέρω δε τους υπείς εις αλλοφροσύνη, θα επέμβει ο Κύριος μας, όπως μας είπαν οι άλλοι προφήτες. Εις δε τους Ιουδαίους θα ανοίξω τα μάτια των όταν θα χτυπήσω με τύφλωση όλων των υπηκών των εχθρικών λαών. Δηλαδή θα τυφλωθούν όλοι οι ύπη που θα πηγαίνουν εις τον πόλεμο. Οι χιλίαρχοι τότε της χώρας των Ιουδαίων θα σκέπτονται και θα λέγουν από μέσα τους. Θα έβρωμε λοιπόν και θα έχουμε μαζί μας τώρα τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου του Παντοκράτορος Θεούτων. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναδείξω τους Ιουδαίους αρχηγούς δαυλιά αναμένα μέσα εις τα ξηρά ξύλα και θα κατατρώγουν τους γύρω εχθρούς δεξιά και αριστερά των, όπως η φλόγα κατατρώγει την καλαμιά. Και τότε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα εγκατασταθούν εις την Ιερουσαλήμ. Και σώσει Κύριος τα σκηνώματα Ιούδα, καθώς απ' αρχής όπως μη μεγαλύνεται καύχημα οίκου Δαβίδ και έπαρσης των κατοικούν των Ιερουσαλήμ επί των Ιούδα. Ο Κύριος αυτός μόνος θα σώσει την χώρα των Ιουδαίων, όπως έκαμε απ' αρχής, ώστε ούτε η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ να μεγαλαυχεί, ούτε δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και της Υπαίθρου να κυριευτούν από έπαρση. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη υπερασπεί Κύριος υπέρ των κατοικούν των Ιερουσαλήμ. Και έστε ο ασθενών εν αυτής εν εκείνη τη ημέρα ο σήκος Δαβίδ, ο δε οίκος Δαβίδ, ο σήκος Θεού, ο άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Κατά την περίοδον εκείνη θα αγωνιστεί ο Κύριος και θα υπερασπίσει τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ. Θα ενισχύσει όλους ώστε και ο πλέον αδύνατος μεταξύ αυτών να γίνει κατά την ημέρα εκείνη τόσο δυνατός όσον η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Η δε βασιλική οικογένεια του Δαβίδ θα είναι οίκος Θεού, ως άγγελος Θεού ενώπιον των Ιουδαίων. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη ζητήσω του εξάρι πάντα τα έθνη τα ερχόμενα επί Ιερουσαλήμ. Κατά την ημέρα εκείνη θα επιζητήσω να ξεριζώσω όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία επέρχονται εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και εκαιώ επί τον οίκο Δαβίδ και επί τους κατοικούντες Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηχτυρμού και επιβλέψονται πρόσμε, ανθών κατορχίσαντο και κόψονται επ' αυτών κοπετών, ως επ' αγαπητό και οδυνηθίσονται οδύνην ως επί το πρωτοτόκο. Δηλαδή, θα χύσω δε πλουσίως επί των βασιλικών οίκων του Δαβίδ και εις όλους όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία πνεύμα χάριτος και αγαθών συναισθημάτων. Και θα στρέψουν τα βλέμματα των ευγνώμονα και οικετευτικά προς εμέ, των οποίων αυτοί ενέπαιξαν, εδώ υπενθυμίζει τη σταύρωση του Κυρίου μας, και θα θρηνήσουν τότε με μεγάλων κοπετών και θρήνων, όπως θρηνούν δια των θάνατων πρωτοτόκου αγαπητού Υιού. Και εν τη ημέρα εκείνη μεγαλυνθίσεται ο κοπετός εν Ιερουσαλήμ, ως κοπετός ροόντος εν πεδίο εκκοπτωμένου. Δηλαδή, κατά την ημέρα εκείνη θα γίνει μεγάλος θρήνος
και αλλαγμός σκοπετού εις την Ιερουσαλήμ, ως σαν των ισχυρών χτύπων που ακούεται όταν κάτω εις την πεδιάδα οι υλοτόμοι κόπτουν τις ροδιές. Και κόψεται η γη κατά φυλάς φυλάς, φυλή οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, φυλή οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Δηλαδή, ολόκληρος Ιουδαία θα θρυνήσει κατά φυλάς, η φυλή του Ιούδα εις την οποία ανήκει ο βασιλικός οίκος Δαβίδ χωριστά και οι γυναίκες αυτής χωριστά, η οικογένεια του Νάθαν χωριστά και οι γυναίκες χωριστά. Φιλί οίκου Λεβί καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, φιλί του Σιμεών καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, πάσε υπό λελειμμένε φιλέ, φιλί καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Όλες οι φιλές του Λεβί χωριστά και οι γυναίκες αυτών χωριστά, οι φιλί του Σιμεών χωριστά και οι γυναίκες των χωριστά, και όλοι οι άλλοι υπολοιπόμενε φιλέ, η κάθε μία ιδιαιτέρως θα θρυνήσει και χωριστά οι γυναίκες αυτών. Και έτσι τελειώνουμε, αδερφοί μου, από τον Δανιήλ, για να εισέλθουμε στο 14ο του κεφάλαιο, και μετά έχουμε τον προφήτη Ιωήλ, ο οποίος είναι και μεγάλος, και μετά έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, και τελειώνουμε τις προφητείες, οι οποίες όλες συγκλίνουν εις τον πόλεμο του Αρμαγεδόνος, εις την νίκη του Ισραήλ, εις τον θρίαμβο του Ισραήλ, εις το τέλος του κόσμου, εις τη συντέλεια του κόσμου, εις τα 3,5 χρόνια και εις την Δευτέραν του Χριστού παρουσία. Εάν μείνουμε εις την ερμηνεία αυτή βέβαια, ή εάν υπάρχει άλλη ερμηνεία, την οποία όμως δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε επακριβώς. Εμείς, ως τότε και ως την ερχομένη Τετάρτη, με τη χάρη του Θεού μας, θα προσευχόμεθα αδιακόπως να ενισχύει τον κόσμο, να φωτίσει τον κόσμο, να εγκύψει ο κόσμος εις τα βιβλία των πατέρων, εις τα βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, εις τον Λόγο του Θεού, εις τους πατέρες της Εκκλησίας, εις τους βίους των Αγίων, εις την Εκκλησία, με επιστροφή, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία, με τα μυστήρια του Θεού μας, και να είμαι θα πάντοτε έτοιμοι για να υποδεχθούμε τον Κύριό μας οποιανδήποτε στιγμή μας καλέσει, για να πάμε μαζί του αιωνίως στην Βασιλεία του την Επουράνιο, της οποίας ήρθε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Αγάρι
όφρον και ο σύνδεσμος.